Εγώ έχω μιλήσει με βάση την έρευνά του για το ΣΠΟΑ και το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Εντάξει, φαίνεται έγινε μια παρεξήγηση. Δεν είμαι έτοιμος εγώ για ομιλία. Κυρίως δεν έχω μελετήσει το συγκεκριμένο βιβλίο, να σας πω κάτι, που έχω κάποια κερδίσεις. Πάντως σίγουρα γνωρίζετε το ΣΠΟΑ στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Και εκείνο που ήθελα να πω, όχι, θα το πω στα όρθια. Ναι, καταρχήν χαίρομαι που γίνεται αυτή η συγκέντρωση εδώ. Χαίρομαι που στο ΣΠΟΑ δημιουργείται μια πολιτιστική εκδήλωση και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο, γιατί βλέπω πάρα πολλά άτομα που αναπιώνται, ο κόσμος το θέλει αυτό το πράγμα. Πάντα το ήθελε και χαίρομαι που η προσπάθειά μας που άρχισε πριν από πολλά χρόνια έχει μεγάλη επιτυχία και επιτέλους ανακαλύφθηκαν και ένα σωρό άλλοι επάξιοι καινούργοι ομιλητές για να πάψω να είμαι πάντα εγώ και βαρέθηκα. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να μιλάω πάντα. Τελείωσα, τώρα βγαίνουν οι καινούργοι, τους χαιρετίζουμε και ήσαν και πολύ. Πρώτο. Δεύτερο. Για τον πόλεμο. Για τον πόλεμο, ο πόλεμος απέχει, παιδιά, 60 χρόνια. Σκεφτείτε κάποιοι παλιοί να είχαν ξαφνικά ξυπνήσει οι πατεράδες ή οι παππούδες μας και να ερχόντουσαν ξαφνικά εδώ να μπαίναν στο ΣΠΟΑ και να βλέπανε το σημερινό με τα φώτα, με τα τζιπ, με το χαμό αυτό που γίνεται, με τα μέγαρα και θα τρελαινόντουσαν κυριολεκτικά. Λέμε, από πού κατεβήκαμε εμείς ξαφνικά. Για σκεφτείτε το μια στιγμή την τεράστια αλλαγή και μπράβο μας τελικά, δεν ξέρω αν το καταφέραμε εμείς, όλη η Ελλάδα το κατάφερε, δεν έχει σημασία. Η τεράστια αλλαγή και απόσταση που υπάρχει από εκείνα τα μίζερα χρόνια που οι άνθρωποι κάνανε τα πάντα για να βγάλουν μια πατάτα να φάνε, μέχρι αυτή την εποχή που τουλάχιστον προχθές που έγινε εδώ μια καταπληκτική και το 15 Αύγουστο μια καταπληκτική βάφτιση, πετάξαμε δεν ξέρω εγώ πόσα σακιά τρόφιμα που περισσέψανε. Ευχάριστα όλα αυτά, αλλά σας λέω ότι η διαφορά ανάμεσα στο σήμερα και σε εκείνο που υπήρχε το 1944 ή 1943 μέσα στον πόλεμο, είναι τεράστια. Έτσι και εμείς δύσκολα μπορούμε να καταλάβουμε εκείνη την εποχή. Ήταν μια εποχή όλο βία, γιατί η βία είναι μεταδοτική, οι άνθρωποι ζούσαν μέσα στον πόλεμο. Ήταν μια περίοδος που το ΣΠΟΑ και όλοι οι κάλπαθος άλλαξαν μέσα σε 3 χρόνια 3 κατακτητές, γιατί πρώτα ήταν οι Ιταλοί, μετά ήρθαν οι Γερμανοί και μετά ήρθαν οι Εγγλέζοι. Δηλαδή οι 3 πιο ισχυρές δυνάμεις του κόσμου εκείνη την εποχή μαλώνανε για το ποιος θα καταλάβει την κάρπα. Ποιος θα έρθει εδώ στο ΣΠΟΑ και να μεταφέρει τη βία και όλη την ιστορία εκεί. Ο κόσμος κυριολεκτικά πέθανε της πείνας. Δηλαδή τραγικά πράγματα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι μέσα σε εκείνη την εποχή γινόντουσαν πάρα πολλά πράγματα. Ήταν φυσικό να γίνονται πάρα πολλά πράγματα που εμείς τώρα δεν μπορούμε να κρίνουμε αντικειμενικά. Αναμφίβολα το βιβλίο έχει αυτές τις ανεύθυνες ας πούμε αναφορές για το σπορ. Το γελίο βρίσκεται στο ότι γενικεύει. Δεν μπορεί τη συμπεριφορά ενός, δύο, πέντε ατόμων να τη γενικεύσεις σε όλο το χωριό. Είναι παιδικό. Επειδή